Με τον πιο έντονο και κατηγορηματικό τρόπο, ο πρόεδρος του Απόλλωνα, Νίκος Κύριζης, ξεκαθάρισε πως η ομάδα του δεν έχει καμία σχέση με τους στημένους αγώνες του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Υπέδειξε ότι το δημοσίευμα σε μέσο ενημέρωσης της Ισπανίας που κάνει λόγο για προσεσυνεννοημένα παιχνίδια μεταξύ αυτών και του τελικού κυπέλου Απόλλωνα ΑΕΚ την αγωνιστική περίοδο 2017-2018 αποτελεί μια τεράστια προσβολή για τον Απόλλωνα Λεμεσού. Ο δημοσιογράφος μάλλον δεν είχε κάνει έρευνα του για να δει πως τότε ο Απόλλωνας βρισκόταν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και ήταν με το έναν πόδι στον τελικό του κυπέλου, όπου χάσαμε και τους δύο τίτλους σε μία εβδομάδα. Εξέφρασε έκπληξη για την παραδοχή της αστυνομίας ότι η σχετική πληροφόρηση ήταν από τον περασμένο Μάρτιο και απέτησε τη διελεύκανση. Ο πρόεδρος του Απόλλωνα εξέφρασε παράλληλα την ετοιμότητα της διοίκησης να συνεργαστεί με την αστυνομία και Γενική Εισαγγελία για να καθαρίσει ο στάβλος του Αυγία, όπως είπε. Ούτε μία σχέση με τέτοιες δραστηριότητες έχει ο ΑΠΟΕΛ αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ομάδα. Επιφυλάσσουμε πλήρως τα δικαιώματά μας για να κινηθούμε νομικά εναντίον όσων δημοσιεύουν ή αναπαράγουν ψευδή, κακόβουλα και δυσφημιστικά δημοσιεύματα για την ομάδα μας. Το σωματείο μας δεν προτίθεται να εμπλακεί σε δημόσια συζήτηση επί των ηγυρώμενων ζητημάτων, αναφέρει από την πλευρά της η ΑΕΚ. Δηλώνουμε ότι είμαστε στη διάθεση των διοκτικών αρχών για το ενδεχόμενο που χρειαστεί η παροχή της συνδρομής μας στην εξιχνίαση οποιασδήποτε αξιόπινης πράξης. Έδωσε και η Ομόνοια σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο ποδόσφαιρο, λέγοντας ότι παρά το γεγονός ότι έχει επιφυλάξεις, αισιοδοξεί πως το κράτος έχει την βούληση να καθαρίσει τον στάβλο.